Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Αισιόδοξη ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει τελικά να ξεπεράσει την κρίση, δήλωσαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, οι οποίοι παράστησαν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο. Μήνυμα ενότητας προς όλες τις πλευρές για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεπεράσει την κρίση, απίθυνα από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός παρέστησαν στην επίσημη δοξολογία που έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου και έξω από την Εκκλησία η αστυνομία είχε λάβει ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για την αποτροπή επεισοδίων. Δεν επιτράπηκε η παρουσία κόσμου στα σκαλιά της Εκκλησίας, είχε κενωθεί η οδός Αγίου Δημητρίου και όσοι ήθελαν να μπουν έπρεπε να ήταν εφοδιασμένοι με ειδικές προσκλήσεις. Πολίτες σχημάτισαν μεγάλη ουρά για να μπουν. Όσοι έμειναν απ' έξω διαμαρτυρήθηκαν και κάποιοι από αυτούς αποδοκίμασαν τους πολιτικούς. Τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει η Ελλάς είναι φέτος ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον εορτασμό για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Καθώς η ομαλή διεξαγωγή της στρατιωτικής παρέλασης έχει μετατραπεί σε κορυφαίο στοίχημα για την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Πάνω από 2.000 αστυνομικοί και στρατιώτες, κατά μήκος της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, το ελικόπτερο της Ελλάς να επιτηρεί και να συντονίζει από αέρος, δυνάμεις παρατεταγμένες σε διάφορα σημεία της πόλης, άντρες της ασφάλειας που θα διενεργούν προληπτικούς ελέγχους και μια ζώνη απαγορευμένη για το κοινό μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, είναι τα μέτρα που θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή την Κυριακή προκειμένου να αποφευχθούν τα περσινά έκτροπα. Πράξη θα κάνει την αντίθεσή του για τις εκδηλώσεις του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος δήλωσε ότι δεν θα παραστεί τόσο στη μαθητική παρέλαση όσο και στη γιορτή της σημαίας. Ο κύριος Μπουτάρης, ο οποίος το μεσημέρι επισκέφθηκε το υποβρύχιο Παπανικολής, όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν θα δώσει το παρόν στις αυριανές εκδηλώσεις, απάντησε επειδή πονάει το δόντι μου, αλλά και να μην πονούσε δεν θα πήγαινα. Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, νιώθει προσβεβλημένος καθώς ο Υπουργός Θεόδωρος Καράογλου αποφάσισε για τις εκδηλώσεις χωρίς να τον ενημερώσει. Ουσιαστικά παρέκαμψε την τοπική αυτοδιοίκηση. «Δεν μου αρέσει, το αποφασίζουμε και διατάζουμε», σημείωσε. Με νομοθετική ρύθμιση που θα περάσει το επόμενο διάστημα στη Βουλή, πρόκειται να λυθεί το ζήτημα με τις απαλωτριώσεις των εκτάσεων στην Οδό Πόντου για την επέκταση του μετρό. Η πρόταση του Δήμου Καλαμαριάς που κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και έγινε δεκτή, προβλέπει οι απαλωτριώσεις να γίνουν από το Δήμο μέσω της πράξης τακτοποίησης του 1980, που διαθέτει και όχι από την αναθέτουσα αρχή, που είναι η Αττικό Μετρό ΑΕ. Αυτό θα δώσει την δυνατότητα να αποφευχθούν οι προσφυγές από τους 100 και πλέον δικαιούχους, προκειμένου το έργο της επέκτασης να προχωρήσει χωρίς προβλήματα, όπως έγινε στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο εορτασμού για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης, ποδηλάτες από τη Θεσσαλονίκη, τη Βεργίνα, τις Πρέσπες, την Ιαννή, τον Όλυμπο, τους Φιλίππους, τα Αρχαία Στάγυρα και από άλλες περιοχές ποδηλάτησαν μέχρι το Λευκό Πύργο. Μάλιστα κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του Ναύαρχου Βότση. Πέπουλα απαλλαγής για όλους τους κατηγορουμένους της υπόθεσης επεξαίρεσης του Δήμου άπλωσε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Αντώνης Γρέβος. Ως υπάλληλος του Δήμου που εργάστηκε επί χρόνια δίπλα στο βασικό κατηγορούμενο πρώην Ταμείο Παναγιώτη Σαξόνη, κατέθεσε ως μάρτυρας λέγοντας ότι δεν αντιλήφθηκα απολύτως τίποτα για την επεξαίρεση. Η στάση του υπαλλήλου βουλευτή να μην αναφέρεται σε συγκεκριμένα ονόματα και να υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται προκάλεσε μέχρι και την αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου Γιώργου Αποστολάκη. Για αύριο Σάββατο 27 Οκτωβρίου ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος με το θερμόμετρο να κυμαίνεται από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νοτίους ανέμους με έντασης που θα φτάσουν τα 3 μποφόρ. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με συννεφιασμένο ουρανό και τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 18 βαθμούς Κελσίου και μικρή ενίσχυση των ανέμων από την νοτιοανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Και μην ξεχάσετε να γυρίσετε το δίκτυο ορολογιού σας μία ώρα πίσω τα ξημερώματα της Κυριακής.